Επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους και θα επανέλθουν δρυμύτεροι μετά το Πάσχα, συντονιστική και εκκλησιαστική επιτροπή της Παναγίας των Τράχων. Παρά το γεγονός ότι αποφάσισαν να μην προβούν σε δηλώσεις λόγω των ημερών, τελικά ανέφεραν στο Κυπρέο ότι η κίνηση του Αρχιεπισκόπου να πάψει τον πρόεδρο και ένα μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής είναι προσπάθεια διάσπασης. Θεωρώ την κίνηση αυτή ως ενέργεια διάσπασης και διχασμού και πιστεύω ότι τα άλλα τρία μέλη έχουν ηθική υποχρέωση να παραιτηθούν από μόνα τους. Την αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση απόσυρσης από τον Αρχιεπίσκοπο ποσού 450.000 ευρώ από γραμμάτιο της Επιτροπής σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, κλήθηκε να σχολιάσει ο Μητροπολίτης Λεμεσού στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι. Ο Πανιερότατος δήλωσε βέβαιος ότι τα πράγματα δεν είναι όπως εμφανίζονται. Γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος είναι άνθρωπος συνετός που μπορεί να διαχειριστεί και οι Επίτροποι πιστεύω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Εκκλησία και καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μεμονωμένα υποστατικά, αλλά είναι μια Εκκλησία η οποία έχει την μέρημνα της για τον λαό του Θεού και για όλα όσα πρέπει να γίνουν. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού τόνισε με έμφαση ότι στην Εκκλησία πηγαίνουμε για την ψυχή μας και διακονούμε για τη σωτηρία της δικής μας και των αδερφών μας, ενταγμένη στην ευλογία της. Αλίμονο, αν πηγαίναμε για οποιοδήποτε πρόσωπο, καλύτερα να τα κλείσουμε όλα και να φύγουμε οι πάντες. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Λευτέρης Κόκκινος, ανέφερε επίσης στο ΚΙΠΕ ότι ο Μιχαλάκης Χρήστου, που είναι και ο κοινοτάρχης του Τράχωνα, θα είναι πιο εύκολο τώρα μετά την πάυση του να μιλήσει, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα χρηματικής διαχείρισης.